πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι τα πρώτα 3 χρόνια δεν αφορά ένα νέο επαγγελματία και τα επόμενα 3 αυτό ανεβαίνει κλιμάκωτα. Άρα για τα πρώτα 6 χρόνια ουσιαστικά δεν περιμένουμε κάποιος να βγάλει αυτό το εισόδημα. Αλλά να τίθε ένα πρακτικό ερώτημα. Αν είσαι δικηγόρος και για 30 χρόνια δεν έχεις βγάλει ούτε ένα ευρώ κέρδος, τίθεται το ερώτημα πώς ζεις. Αν ζεις επειδή καταναλώνεις περιουσιακά στοιχεία, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς, είναι ένα μαχητό τεχμήριο. Αλλά να ζεις χωρίς κανένα είσοδο, με άδεια τσέπη. Δηλαδή το ενίκιο σου πληρώνεται μόνο. Λέτε, το φαγητό πληρώνεται μόνο. Να πας να κάνεις κάτι άλλο αφού δεν ζεις 30 Όχι, χρόνια. Τίθεται ένα θέμα κατά πόσο είναι πραγματική μια δήλωση η οποία ένας ελεύθερος επαγγελματίας που ασκεί συστηματικά μια. Δεν λέω ότι κακές χρονιές πάντα υπάρχουν. Όταν ασκεί όμως συστηματικά μια εμπορική δραστηριότητα. Είμαι δικηγόρος, είμαι ηλεκτρολόγος, είμαι υδραυλικός και ποτέ δεν έχω βγάλει τίποτα. Τίθεται ένα πρακτικό ερώτημα. Να το θέσουμε,